Έτσι, όχι μόνο το Βερολίνο, αλλά και η Γερμανία και η Ευρώπη έπαψαν να είναι το επίκεντρο του ψυχρού πολέμου. Οι λαοί που τις επόμενες τρεις περίπου δεκαετίες θα πλήρωναν το τίμημα για την επίτευξη μιας κατάστασης ισορροπίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις στην Ευρώπη ήταν οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης και κυρίως οι Ανατολικογερμανοί. Αν και το τείχος περιέβαλε το δυτικό Βερολίνο, στην πραγματικότητα περίκλειστος ήταν ο πληθυσμό της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας, αποστερημένος από την ελευθερία να ταξιδεύει στην δυτική Ευρώπη, με περιορισμένα μέσα μεταφοράς, μακριά από συγγενείς και φίλους, καταδικασμένος να ζει υποκαθεστώς μεγάλων περιορισμών και συνεχούς επιτήρησης ανήμπορος να υποφεληθεί από τη ραγδαία βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των συμπατριωτών του στη Δυτική Γερμανία, βελτίωση την οποία μπορούσε να βλέπει στην τηλεόραση της Δυτικής Γερμανίας. Η ροή πληθυσμού προς τη Δύση σταμάτησε. Όσοι Ανατολικογερμανοί επιδίωκαν να φύγουν διέτρεχαν πλέον μεγάλο κίνδυνο να σκοτωθούν προσπαθώντας να περάσουν τα σύνορα. Ένας από τους πρώτους θανάτους έλαβε χώρα λίγο μετά την πρώτη επέτειο της ανέγερσης του τείχους και προκάλεσε σημαντική αναταραχή στο δυτικό Βερολίνο. Ένας 18χρονος, ο Πέτερ Φέχτερ, ο οποίος στις 18 Αυγούστου του 1962 αποπειράθηκε να διαφύγει σε ένα σημείο κοντά στο checkpoint Charlie, Δέχτηκε καταιγισμό πυρών, ενώ προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τελευταίο φράχτη από σειρματόπλεγμα πριν από το έδαφος του Δυτικού Βερολίνου και έπεσε κάτω μόλις ένα μέτρο μακριά από την ελευθερία του. Ένα τηλεσκο... τηλεοπτικό συνεργείο της Δυτικής Γερμανίας, το οποίο γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για το τείχος, έτυχε να βρίσκεται κοντά και κατέγραψε την επιθανάτια αγωνία του αγοριού που ούρλιαζε από τον πόνο, ενώ οι συνοριοφύλακες της Ανατολικής Γερμανίας παρέμεναν στις θέσεις τους και δεν έκαναν τίποτα. Επισήμως, αν και άλλες εκτιμήσεις δίνουν μεγαλύτερους αριθμούς, οι θάνατοι στο τείχος, τα 25 χρόνια της ύπαρξής του, ανέρχονται σε 139. Με τον πρώτο, μια βδομάδα μετά την ανέγερσή του και τον τελευταίο έξι μήνες πριν από την πτώση του. Αυτή η θάνατη ήταν το τρομερότερο ανθρώπινο κόστος του τείχους. Πολιτικά το τείχος επέφερε ηρεμία. Η συνεχιζόμενη κρίση του Βερολίνου με υπαρκτό το ενδεχόμενο να ξεφύγει από τον έλεγχο και να οδηγήσει σε πυρηνική καταστροφή ήταν αφόρητη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κανείς δεν επισημούσε τον πόλεμο. Το καλά, εντάξει. Το τείχος ήταν μια φοβερή καταδίκη του σοσιαλισμού σοβιετικού τύπου. <laughs> Απάρια. Όμως, χωρίς το τείχος, η αποστράγγιση της ανατολικογερμανικής οικονομίας θα έφτανε σε μία ανεκτά επίπεδα, υπονομεύοντας το πολιτικό σύστημα της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Μα γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία, για να γελιοποιηθεί ο σοσιαλισμός. Ό,τι έκανε στην Ελλάδα ο ο Τσίπρας που ξεφτύλισε την αριστερά, ακριβώς το ίδιο έκαναν και εκεί. Και χωρίς την Ανατολική Γερμανία θα κινδύνευε ολόκληρος ο Ανατολικός Συνασπισμός των κρατών δορυφόρων της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική ηγεσία δεν θα παρέμενε κατά πάσα πιθανότητα παθητική, το τείχος, όσο κοινικό και απάνθρωπο κι αν ήταν, επέφερε ηρεμία όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο υπήρξε ακόμα μια στιγμή πολύ μεγάλη ένταση, η οποία στην πραγματικότητα ήταν η μόνη στιγμή στη διάρκεια των τεσσάρων και πάνω δεκαετιών ψυχρού πολέμου που ο κόσμος βρέθηκε στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου. Το γεγονό ότι συνέβη χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά στην Κούβα, αλλά θα μπορούσε να παρασύρει την Ευρώπη σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων ήταν μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η κρίση προέκυψε όταν τον Οκτώβριο του 1962 ο Χρουστσόφ αποφάσισε να εγκαταστήσει πυρηνικού πυράβλου ενδιάμεσου και μέσου βελληνικού στην Κούβα. Στη διάρκεια της κρίσης η Αμερικανική ηγεσία θεωρούσε ότι η Κούβα σχετιζόταν και με το ζήτημα του Βερολίνου, πως ήταν μέσω πίεση στις Ηνωμένε Πολιτείε για να υποχωρήσουν σε σχέση με το δυτικό Βερολίνο. Φαίνεται ότι πράγματι αυτό ήταν εμέσως ένας λόγος για την επικίνδυνη πρωτοβουλία του Χρουστσόφ. Το γερμανικό ζήτημα διακατήχε έντον, έμονα τον Χρουστσόφ, ο οποίο είχε επίγνωση ότι το τείχο του Βερολίνου συνιστούσε ουσιαστικά ήττα για τις σοσιαλιστικές χώρες και ταπείνωση του μαρξισμού-λενινισμού στα μάτια του κόσμου. Ακριβώς αυτό θέλανε να κάνουνε. Ακριβώς αυτό θέλανε να κάνουνε. Και χρησιμοποίησαν όλους αυτούς τους μπεκρίδες για να το καταφέρουν. Και το καταφέρανε. Το καταφέρανε παντού. Γελιοποίησαν. Πώς το λέει εδώ πέρα ακριβώς... Ε, το τείχος του Βερολίνου συνιστούσε ουσιαστικά ήττα για τις σοσιαλιστικές χώρες και τα ταπείνωση του μαρξισμού λενινισμού στα μάτια του κόσμου. Ακριβώς αυτό κατάφεραν και το κατάφεραν. Όμως ο Χρουστσόφ είχε και άλλα κίνητρα. Ο παρορμητικός ηγέτης του Κρεμλίνου, Ήξερε πολύ καλά ότι οι πύραυλοι μεγάλου βελινεκούς της Σοβιετικής Ένωσης Ιστερούσαν κατά πολύ έναντι των αντίστοιχων Αμερικανικών Παπάρια, κάτι σαπάκια πήγανε και εκεί πέρα όπως και παντού Αφού είναι όλο ένα εικονικό, εικονικό, εικονική αντιπαράθεση Συνενοημένη εικονική αντιπαράθεση Όπως και τώρα, Συνεννοημένη εικονική αντιπαράθεση γίνεται εδώ πέρα Εξεφτελίζονται, πηγαίνουν στο... Ολόκληροι άντρε πηγαίνουν στις, στα πρωινάδικα και πηγαίνουν και λένε τις βλακίες. Εξευτελίζουν το, τον κομμουνισμό ο ένας, τον σοσιαλισμό ο άλλος. Την τρόπη, την τρόπη. Ήταν υπερευαίσθητος στο γεγονός ότι... Οι Αμερικανικοί πύραυλοι ενδιάμεσου βελληνικού στόχευαν εναντίον τη Σοβιετική Ένωση αποβάσεις στη Βρετανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Παπάρια, μιλάμε κανονικά, κανονικά ψέματα ε, του εσχής του είδου. Στα κίνητρά του περιλαμβανόταν η επιθυμία του να πληρώσει του Αμερικανού με το ίδιο νόμισμα που τον κάλεσε και πήγε 12 μέρε στην Αμερική, σαν το δικό μα ο Τζίπρα πριν πριν ε, ορκιστή, ορκιστεί την πρώτη αριστερή κυβέρνηση ήταν μια εβδομάδα στις Ηνωμένε Πολιτείε και τον ξαναγούσε η άλλη και μια μαυρούκα στο, πώς λέγεται, στο ground zero, στο σημείο μηδέν και αυτός καμπάρι δεν ήξερε <laughs> <laughs> του μιλούσε στα αγγλικά εκεί, τι ήταν, μια πορτορικάνα, μια, δεν ξέρω τι ήταν Χαμπάρι δεν είχε μιλά με αυτός. Πήγε όμως στην Αμερική, έφαγε χάμπουργκερ φαντάζομαι, το όνειρο του κάθε χωριάταρου από την Ελλάδα. Στα κίνητρά του περιλαμβανόταν η επιθυμία του να πληρώσει τους Αμερικανούς με το ίδιο νόμισμα και να τους δώσει λίγο από το δικό τους δηλητήριο, εκθέτοντάς τους στον φόβο των πυράβλων, <κυρίζει> οι οποίοι, εγκατεστημένοι σε μικρή απόσταση από τις ακτές τους, θα στόχευαν εναντίον τους. Τρέμαν αυτοί. Στα κίνητρα του Χρουστσόφ περιλαμβανόταν επίση η ανάγκη να διατηρήσει το κύρος τη Σοβιετική Ένωση στην Κούβα. Όπου αναμενόταν δεύτερη απόπειρα των Αμερικανών να ανατρέψουν τον κομμουνιστή ηγέτη Φιντελ Κάστρο, άλλο κομμουνιστής από εκεί. Και να δώσει ευρύτερη επαναστατική όθηση στη Λατινική Αμερική. Παπάρια, μιλάμε. Παντού έχουν πάει ακροδεξιοί. Παντού έχουν πάει ακροδεξιοί σε όλο τον κόσμο κατάφεραν οι πούστιδες αυτό που θέλανε να εξευτελίσουν τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, την, ε, ε, την ηθική, την... Ε, το χριστιανισμό με όλους τους παπάδες που βιάζουν, που φτώνουν τα παιδάκια. Το... Αυτό κατάφεραν. Πώς λέγεται αυτό, το έχουμε ξαναπεί, λέγεται πολιτιστικός μαρξισμός. Ο εμφανίζεις τις διαφόρων ειδών ε, ελίτ, ε, είτε πνευματικές, είτε πολιτικές, είτε ελίτ με την έννοια τους καλύτερους, τους άριστους, σε κάθε τομέα, τους εμφανίζεις, τους, τους αναδεικνύεις ως βρώμικους, ως διεφθαρμένους, ότι χρησιμοποίησαν το, την αριστεία τους ε, για να ε, ικανοποιήσουν τις διεφθαρμένες ορέξεις τους. Ο παπάς βιάζει, ο πολιτικός, ο αριστερός ε, πηγαίνει στο κότερο και καπνίζει το πούρο, τις κυρίες της εφοπλιστού, ε, ε, ότι δεν υπάρχει ιδεολόγος, φυσικά δεν υπάρχει ιδεολόγος, υπάρχει μόνο το ένστικτο. Όταν στις 21 Οκτωβρίου η κυβέρνηση Κένεντι, Αντιδρώντα στη σοκαριστική είδηση ότι 42 πυρηνικοί πύραυλοι ενδιάμεσου βεληνικού κατευθύνονταν στην Κούβα, απείλησε να αναχαιτήσει τα σοβιετικά πλοία και ταυτοχρόνω έθεσε τι αμερικανικέ δυνάμει στο ύψιστο σημείο πυρηνική επιφυλακή πριν από πόλεμο. Ο κόσμο βρέθηκε στα πρόθυρα ενό Αρμαγεδόνο. Η υψηλού ρίσκου διπλωματία ανάμεσα στον Κένετι και τον Χρουστσόφ κράτησε μία εβδομάδα. Ύστερα από μερικέ μέρε τεράστια ένταση, στι 28 Οκτωβρίου, ο Χρουστσόφ υποχώρησε και διέταξε την επιστροφή των πυράβλων στη Σοβιετική Ένωση. Τον Μπουλόπουλο και στον Παούλο, λοιπόν, με λίγα λόγια. <laughs> ο άλλο μέρα κομμουνιστή υποχώρησε στου Αμερικάνου. Πω, πω, μιλάμε, εξευτελισμό, εξευτελισμό, οι παλιόγεροι όλοι μπεκρίδε στο διάολο. Ολόκληρος ο κόσμος ανέπνευσε. Αχ, με ανακούφιση. Οι Αμερικανοί μπορούσαν να προβάλλουν την αξίωση πως νίκησαν. Παρότι μερικοί θερμοκέφαλοι στο πεντάγωνο απογοητεύτηκαν που τα πράγματα δεν οδήγησαν σε στρατιωτική δράση. Ε ναι, ρε, παιδιά, να καίγαμε λίγα ακόμα τάγκ. Σαπάκια για να φτιάξει η πολεμική βιομηχανία περισσότερα. Κρίμα όμως. Ε, δεν το πήγατε μέχρι τα άκρα. Σας τα λέγαμε εμείς. <laughs> Όμως οι Σοβιετικοί δεν έμειναν με εντελώ άδεια χέρια. Ο Κέννεντι δεσμεύτηκε δημοσίω ότι δεν θα γινόταν άλλη απόπειρα εισβολή στην Κούβα. Συμφώνησε επίση να απομακρύνει τι βάσεις πυράβλων από την Τουρκία. Μέρο τη συμφωνία που κρατήθηκε μυστικό εκείνη την περίοδο, επειδή οι βάσει πυράβλων ήταν επισήμω βάσει του ΝΑΤΟ, τις οποίες οι Ηνωμένε Πολιτείες θα διέλυαν μόνο μερό. Οι πύραυλοι απομακρύνθηκαν από την Τουρκία το επόμενο έτος, χωρίς να υπάρξει καμιά παραδοχή ότι η απομάκρυνσή τους συνδεόταν με την κρίση της Κούβας. Ποτέ προηγουμένως, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ο κόσμος δεν είχε βρεθεί τόσο κοντά σε πυρηνικό πόλεμο. Και κανονικά. Πο, 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 πο. <Heart noise> Κανείς δεν μπορούσε να ξέρει αν μια τέτοια κατάσταση θα επαναλαμβανόταν. Αυτός ο κίνδυνος έπεισε τους Αμερικανούς και τους Σοβιετικούς ηγέτες να βάλουν τέλος ή τουλάχιστον να θέσουν όριο στην ξέφρενη κούρσα των εξοπλισμών. Η Ελλάδα είναι μια Αμερικάνικη βάση ολόκληρη. Φύγανε από την Τουρκία και είμαστε εδώ: η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα, το Άκτιο, η Σούδα, το Σύμπαν. Όλο από κάτω είναι πυρηνικά. Είμαστε, καθόμαστε πάνω στους, <laughs> στη γόμοση. <laughs> καθόμαστε πάνω στη γόμοση, με λίγα λόγια. Η εγκατάσταση το 1963 κόκκινη γραμμή ανάμεσα στο Λευκό οίκο και στο Κρεμλίνο. Σούρωσα. Σηκώθηκε η τρίχα μου. Κοίτα. Mm. Ε, ε, έδειχνε πως υπήρχε διάθεση μάλλον να εκτονωθεί η ένταση παρά να υπάρξει κίνδυνος κλιμάκωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική σύγκρουση. Στις 5 Αυγούστου του 1963 στη Μόσχα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία... Υπέγραψαν συνθήκη για τη μερική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Θα πας εσύ στην Ατόλη Μουρορόα να δεις αν κάνουν πυρηνική δοκιμή. Θα πας. Η οποία απαγόρευε όλες τις δοκιμές, εκτός από εκείνες που γίνονταν κάτω από το έδαφος. Η Γαλλία δεν υπέγραψε τη συνθήκη, ήταν ένα μικρό βήμα, αλλά ήταν τουλάχιστον μία αρχή. Ύστερα από έναν χρόνο και κάτι, γι' αυτό υπέγραψαν, δεν υπέγραψαν για τις παπαριές που μας λένε για τις πυρηνικές δοκιμές, η Αμερική, η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό υπέγραψαν. Ύστερα από έναν χρόνο και κάτι, τον Οκτώβριο του 1964, ένα ανακτορικό πραξικόπημα στο Κρεμλίνο απομάκρυνε τον Χρουσιτσόφ από την εξουσία, γι' αυτό υπέγραψαν. Το γεγονό ότι οι πράξει του είχαν προκαλέσει την κρίση των πυράβλων τη Κούβα, η οποία θεωρήθηκε ότι ζημίωσε τη διεθνή θέση τη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα από του λόγου που οδήγησαν στην καθαίρεσή του. Το ίδιο θεωρήθηκε και η εξουσιοδότηση την οποία είχε δώσει για την οικοδόμηση του τείχου του Βερολίνου. Είχε κάνει τη δουλειά του ο και πήγε, αποσύρθηκε για να ηρεμήσει. Να πιει με την ησυχία του, στην τάτσα του, που δεν ξέρω που ήταν. Με την αποχώρηση του Χρουστιόφ, ο ψυχρό πόλεμο απόλυσε την ασταθή, εκρηκτική και απρόβλεπτη διάστασή του. Ότι ένα γεράκο μπεκρή ασχολούνταν με όλα αυτά και τα έφερνε ει πέρα μόνο του. Το πιστέψαμε. <laughs> <laughs> τη θέση του πήραν δύο καινούργιοι σοβιετικοί ηγέτες. Ο Λεωνίδ Μπρέζνιεφ ως Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και ο Αλεξέη Κοσίγκιν ως Πρωθυπουργό. Η αλλαγή της ηγεσία στο Κρεμλίνο σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας φάσης του ψυχρού πολέμου. Και στο μέλλον θα υπήρχαν στιγμές έντασης, αλλά με την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, την εκτόνωση της κρίσης της Κούβας, και την ανατροπή του Χρουστσόφ έληξε η θερμότερη φάση του ψυχρού πολέμου. Για ένα διάστημα, στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, η Ευρώπη παρέμεινε ήρεμη. Εντάξει, τώρα πραγματικά είμαι κι εγώ πιο ήρεμη. Άρα δηλαδή τώρα που ο Μητσοτάκης έχτισε το τείχος στην, πάνω εκεί πέρα στον Εύρο, που δεν έγινε ακόμα επεισόδιο με την Τουρκία, εκτονώθηκε η κρίση, ε, θα ανατραπεί. Α, oh. λες. <laughs>